πάνω των 12 ετών. Όλη αυτή η κατάσταση. Πάρε με, δώσε με, ξέχασέ με. Πάρε με, κράτα με ή αφήσέ με. Τελικά, ποιος είσαι, γιατί είσαι εδώ, τι χρειάζεσαι, πώς νιώθεις, θέλεις πραγματικά να μάθεις, είσαι αυτά που έχεις αλλά θέλεις κι άλλα, θέλεις τα πάντα αλλά φοβάσαι, φοβάσαι γιατί ξέρεις ότι από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να χάσεις τα πάντα. Σε πιάνει πανικός μόνο και μόνο που το σκέφτεσαι. Έχεις ένα υγιή γάμο, οικογένεια, ένα ή δύο παιδιά. Ζεις σε ένα ωραίο, μεγάλο σπίτι. Οδηγάς ένα εντυπωσιακό αυτοκίνητο. Έχεις μια επιτυχημένη καριέρα. Μια δουλειά που σου αρέσει. Μια επιχείρηση που έστησες με πολύ κόπο. Επένδυσες πάνω της χρόνο, χρήμα, ενέργεια. Εργοδοτείς τόσους ανθρώπους που στηρίζονται σε σένα και έχουν την ανάγκη τη δουλειά και τη σταθερότητα που τους προσφέρεις. Έχεις φίλους, καλούς φίλους, που σε αγαπούν και χαίρονται την παρέα σου. Στενές σχέσεις που χτίστηκαν μέσα από πολλά χρόνια. Έχεις λεφτά και σου αρέσει να τα ξοδεύεις σε πράγματα που χρειάζεσαι και κυρίως σε πράγματα που ποθείς. Υπογράφεις επιταγές, έχεις πιστωτικές κάρτες, έχεις πολλές. Έχεις τα πάντα. Μπορείς να πεις σχεδόν πως είσαι ευτυχισμένος. Χαμογελάς και όλος ο κόσμος χαμογελά μαζί σου. Επιτρέψετε μου όμως να σας πω κάτι. Τούτα ούλα είναι ένα ψέμα. Ένα ψέμα. Το σπίτι σας, το αυτοκίνητο σας, τα παιδιά σας, την οικογένεια σας, το γάμο σας, την καριέρα σας, την οικονομική σας ασφάλεια. Ούλα. Ούλα μπορεί να τα χάσετε σε μια μόνο στιγμή. Αυτό πιστεύω πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε μια ασφάλεια ζωής. Δεν έχει σημασία αν τη σύστημα συναγερμός είναι μέσα στο σπίτι σας. Ούτε αν έχετε κανένα ροτβάλερ έξω στην αυλή γυρίζει. Ούτε αν έχετε ασφάλεια σπιτιού ή αυτοκίνητου. Ασφάλεια ζωής. Παιδιά, η ζωή μας είναι τόσο μητσά που μπορεί να αφήσει ένα δευτερόλεπτο. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι με τις ασφάλειες που ήδη έχουμε είμαστε εγκαλυμμένοι. Όχι, α. Δεν έκαμε στην πιο σημαντική επιλογή. Μία ασφάλεια ζωής. Επένδυση του 3,3% και σίγουρης επιστροφής κεφαλαίου του 5,1% το πιο ιδανικό. Είναι η μόνη ασφάλεια που θα σας επιτρέψει να ζείτε όπως ζείτε τώρα κανονικά, χτύπαξε ο συμβιώ οτιδήποτε. Σιμώνη, δεν μου λέει, να κάνουμε και μια ασφάλεια ζωής. Βαρέθηκα. Εκουράστηκα με τόση ασφάλεια στη ζωή μας. Ένα λεπτό. Τι εννοείς, δεν κατάλαβα. Τελικά τούτο είναι το πρόβλημα. Ποτέ δεν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αλλά έτσι αλλιώς δεν έχεις και κάτι που πρέπει να καταλάβεις. Τέλος πάντων, τι να σου πω τώρα. Νιώθω κουρασμένη, βαρέθηκα. Δεν πάει άλλο. Αγαπώ σε μωρό μου. Εσύ, αγαπάς με. Πάντως ορκίζομαι, έτσι και κόψω σε μια άλλη, θα σε σκοτώσω.
πάει άλλον τι. Τι εν πάει άλλον. Τούτη κατάσταση, ρε Παύλο. Εν πάει άλλον τούτη κατάσταση. Εμείς. Τούτη η μονότονη ζωή. Εναβάσταχτη τούτη ρουτίνα. Σκοτώνει με. Σκοτώνει μας. Ναι, ρε Λουί, καταλαβαίνω τι θέλει να πεις. Ναι, ρε φίλε, δεν είμαι παλαβός. Θέλω να με καταλάβει τσι μένα όμως. Χρειάζομαι επέκταση του ορίου, ρε φίλε. Πώς να σου το πω. Εν πάει άλλο, καταλαβαίνεις. Κάθε μέρα ίδια ιστορία. Ξυπνούμε το πρωί, μπαίνουμε το μωρό σχολείο, πάμε δουλειά, ερχόμαστε σπίτι, τρώμε του μασκάμι τσίλα, κάνουμε το στα πεταχτά για να χαλαρώσουμε και πάει λέγοντας. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Δεν καταλαβαίνουμε. Καλά, εσένα ποιο είναι το πρόβλημα σου, ποιο είναι, αφού άλλες φορές ως τώρα έκαμες μου την ευκολία. Τώρα έχω φοβερή ανάγκη που το κάνει. Εν πάει άλλο. Αρρώστησε με τότε καταστάσεις. Δεν ξέρω τι πρέπει να σκεφτώ. Δεν ξέρω τι πρέπει να πω. Δεν περίμενα κάτι αυτό, ειλικρινά. Καλά, είσαι τόσο δυστυχισμένη. Πάντως, ποτέ δεν φανταστικά ότι εγώ και ο γιος μας θα σου είμαστε βάρος. Σταμάτα να κάνεις τα πράγματα μελοδραματικά. Είπα εγώ ότι μου είσαστε βάρος. Τούτον όμως εννοούσες. Πάντως, είναι κρίμα να νιώθεις έτσι. Δεν φταίω εγώ για τούτο. Δεν φταίω. Καταρχήν δεν σου είπα εγώ ότι φταίεις. Εγώ είπα ότι αν πάει άλλον τούτη κατάσταση. Προσπάθησε να με καταλάβεις. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Είμαι σε πολλά δύσκολη φάση. Έχω το like. Για να σε πιω μετά. Μπορώ να μιλήσω άλλο, εντάξει. Να σε πιω ύστερα. Γεια, γεια. Πάρε με, κράτα με, άφησε με. Αν συνεχίσω έτσι, δεν θα το πάω καλά. Ήδη νιώθω άρρωστη. Γεια σου, μωρό μου. Δώρα! Εντάξει, Λουγέν, θέλουμε, ρε φίλε. Προς το παρόν έχουμε ανάγκη το δάνειο. Ναι, ναι, εντάξει. Έχει ωραία πάντως. Όχι, φίλε μου, είναι έτσι που δουλεύω εγώ. Όχι, όχι, όχι. Κοιτάξτε να δεις. Προς το παρόν είμαστε μια χαρά. Είμαστε εντάξει. Ποιος ήταν? Ας το τηλέφωνο. Ο λόγος που είναι τράπεζα. Ξέρεις πως, αν βγάλουν κανένα νέο πακέτο, θέλουν να τα πουλήσουν αμέσως να φύγουν. Δεν θα μου κάνει δάνειο, αλλά εντάξει. Χρειαζόμαστε προς το παρόν. Εσύ είσαι καλά? Είμαι πτώμα. Αλλά πολλά, πολλά χαρούμενη. Α, ναι, γιατί? Θυμάσαι εκείνον το μυστήριο τον Άρη, τον Πασχαλίδη. Τι είναι ωραίο που μου κάνει καμάκι και σπάσε μου τα νεύρα μου. Είχε διάφορες ιστορίες με ακάλυπτες και δόσεις που ένε πλήρωνε για χρόνια. Τέλος πάντων, είχα εγώ την υπόθεση και κέρδισα. Πάει ο φίλος μας, ένα χρόνο φυλακή και δύο με αναστολή. Καλά να πάθει. Νάταλη μου, κούκλα μου, έλα εδώ με αγγέλε μου. Δώρα. Ελερώθηκε το μωρό, την άλλαξε το πανί της, γιατί είμαι πολλά κουρασμένη. Μα τι έχεις? Τίποτα, απλώς δεν έχω διάθεση. Μα γιατί μια φορά που ήρθες σπίτι νωρίς νόμιζα ότι... Πάλι νόμιζες, τι νόμιζες, αφού ξέρεις ότι δεν μπορώ να έρχομαι πιο νωρίς. Θες να πας να κάνεις ένα μπανάκι? Μαζί θέλω να μου κάνεις μασάζ στην πλάτη. Έλα, θα σου κάνω κι εγώ. Έλα τώρα, δεν έχω όρεξη. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Είμαστε μόνοι, το μωρό κοιμάται. Νατάσα, σε παρακαλώ, αφού σου εξήγησα. Είμαι κουρασμένος. Έχω μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Ένα σωρό meetings. Πραγματικά είμαι λιώμα. Εντάξει, όχι σήμερα. Εντάξει, άντε, πάω να κάνω το σου. Thank you.
Τι έγινε? Απόπειρα αυτοκτονίας. Ο άντρας της τη βρήκε λιποθυμή στον μπάνιο. Έχει δύο βαθιά τραύματα στους καρπούς, έχασε πάρα πολύ αίμα. Πιστεύουμε ότι έχει πάρει χάπια. Ο γιος της βρήκε ένα δύο μπουκαλάκι με παυσίπονα δίπλα της. Μάλλον θα πρέπει να της γίνει πλήση στο μάχο. Ωραία, να λυθεί αίμα και να σταλεί εξετάσει. Μάλιστα. Όνομα? Σίλβια Δημητριάδου. Ηλικία? 34. Γιατρέ, η ασθενής έχει και ιστορικό. Κατάθλιψη. Σίλβια, ξέρω ότι με ακούς. Κράτα καλά, εντάξει. Κομψότητα. Ζωντάνια. Hey, boss. Να είναι πιστευκότητα να τα καταφέρει, αλλά εσύ, για άλλη μια φορά. Είπες ότι έχει ένα γιο. Ναι, ένα έξω με τον παπά του. Πώς είναι, εντάξει? Αφού ξέρει τη μάνα του να γίνει καλά. Πώς το λένε? Δεν έχω ιδέα. Τι έγινε, έχεις κάτι? Τίποτα. Απλά ήθελα να καταλήξω πάνω σε ένα φορείο με κομμένες τις φλέβες και ο γιος μου να είμαι στους διαδρόμους και να ανησυχεί. Αλλά τώρα. Αφού ξέρεις ότι κάτι τέτοιο πρόκειται να τα αφήσουμε να συμβεί. Αλλά προσπάθω να χαλαρώσεις. Είσαι πολλά κουρασμένη και γι' αυτό κάνεις τέτοιες σκέψεις, ε? Σκέφτου κάτι θετικό. Είσαι πολλά τεντωμένη. Εντάξει. Νιώθεις καλύτερα τώρα? Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Δεν είναι πολύ κόμψο? Δεν καταλαβαίνω. Αλλά νομίζω είναι υπερβολή, ρε Βαρβάρα. Είσαι ανάγκη να αγοράσεις ρούχα τώρα? Α, σε παρακαλώ. Δεν έχω τίποτε να φορέσω απόψε. Μα σου χωρομιλάς. Πόσα σακάκια τα ίδια έχεις? Παντελόνια μαύρα πόσα έχεις? 10, 20, 30. 100. Αλλά ούτε ένα με τέτοιο cut. Είναι τέλειο πάνω μου. Άντε, αγάπη μου. Να το πληρώσουμε την κάρτα σου. Ούτε να το σκέφτεσαι. Γιατί? Κάμε και εσύ ένα δώρο της γυναίκας σου. Πότε ήταν η τελευταία φορά που μου πήρες κάτι? Αντρέα, Βαρβαρά, παρά να τις πελάρες τώρα. Εσύ να τις παρατησείς. Εγώ το θέλω και θα το πάρω. Συγγνώμη, πόσα στοιχίζει το συνολάκι το... 350, αλλά για σας 340. Συγγνώμη, Τι γίνεται? Απίστευτο, Βέρι. Δεν βρίσκω πορτοφόλι μου, κάπου πρέπει να το αφήσω πάνω στο... Ένα θύμα. Απίστευτο, πρέπει να τα αφήσω με τα μήκα του, να έπρεπε το απόγευμα να τα πιάσω. Όχι. Εγώ το χρειάζομαι για απόψε. Δεν πειράζει. Θα πληρώσω εγώ. Πόσο κάνει? 340. Sorry που ήρθε έτσι χωρίς να τηλεφωνήσω, αλλά είμαι χάλια. Τι να μου, τι έγινε? Ο Στέφανος πάλι εξαφανίστηκε και δεν απαντά το κινητό του. Εντάξει, Ρεντίνα, μπορεί να με κανέναν πελάτη. Κάνει δικαιολογίες, ρε Σόφη. Αφού ξέρω, το νιώθω, το ότι είσαι σε κανένα ξενοδοχείο και πηγαίνετε με κανένα τσουλί. Μα, Ρεντίνα, αμά.
Μωρέ, Σόφη, τι να κάνω. Δεν με σήκωσε τόσα χρόνια φίλη μου, πίσω από την αρφή μου. Τι να κάνω. Να αρχίσω να παρακολουθώ. Να του την κόψω, τι να κάνω. Τι ήταν τούτο. Εν κάποιος δαμέ. Νιώθω πάρα πολύ άβολα τώρα. Καλά, γιατί μου είπες ότι είσαι κάποιον μέσα. Sorry, πάντα λάθος το timing μου. Εντάξει, Ρεντίνα, δεν έχει πρόβλημα. Αναστάτω, σας είσαι εσένα τώρα για μ***. Δεν έχει σωτηρία μαζί του. Τέλος πάντων, εγώ είναι να πάω και να τα πούμε μετά. Είσαι. Ευχαριστώ. Είσαι καλά. Τι έγινε. Ξέρεις ότι υπάρχουν ζευγάρια που κάνουν έρωτα κάθε μέρα. Είναι πολύ φυσιολογικό να θέλεις να κάνεις έρωτα με τον σύντροφό σου. Να σου πω πάλι τα ίδια. Να σου πω, δεν είναι ώρα για συζητήσεις. Ωραία, τότε τι με ρωτάς, αφού δεν σε ενδιαφέρει. Φυσικά και με ενδιαφέρει, απλώς είναι πάντα η ίδια κουβέντα. Και αυτό έχει κάνει συνοχλητικό. Έχει τόσους μήνες η ίδια δικαιολογία. Πόσο καιρό θα πάει αυτή η ιστορία. Τι λες τώρα. Λες, συγγνώμη που έχω να πάω 3 χρόνια διακοπές. Που δουλεύω σαν το σκυλί από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μπορούμε να ζούμε έτσι. Είσαι άδικη. Νομίζω πως δικαιούμαι κι εγώ κάποτε να είμαι κουρασμένος. Κουρασμένος να κάνεις έρωτα. Πες μου ειλικρινά, θέλω να ξέρω. Υπάρχει κάποια άλλη. Πες μου, έγινε κάτι. Έχω κάτι που σε αποθεί. Δεν σου αρέσω πλέον. Τάσα, μη γίνεσαι παρανοϊκή. Φυσικά και μου αρέσεις. Έλα, να σου πω. Δώσ' μου λίγο χρόνο, ε. Θα καλυτερέψουν τα πράγματα. Λοιπόν, άντε. Κόψου φυλακίες και πάμε γιατί αργήσαμε. Καλό, να. Πράγματι, είναι υπέροχο. Ένα δυσκολεύτηκες να το κάνεις. Λίγο. Αλλά τελικά νομίζω πως αξίζει τον κόπο. 10 χρόνια γάμου. Απίστευτο. Πράγματι, απίστευτο. Πώς περνάω χρόνο. Πότε είμαστε σχολείο. Ο Παύλος και η Σιμώνη το είδαν. Φυσικά και δεν το είδαν, αφού είναι έκπληξη. Μα κοίτα τι ωραία που είναι. Το τέλειο ζευγάρι. Κυρίες και κύριοι, επιτέλους το τιμόμενο ζευγάρι είναι μαζί μας!
πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ συγκινητικό. Ευχαριστούμε. Όμως, εγώ και η Σιμωνή έχουμε να σας πω κάτι. Τι θέλετε να μας πείτε, τι. Ε, τι τρέχει, παιδιά. Είναι κάτι. Λοιπόν. Χωρίζουμε. Αρέσκουμε γυναίκες. Αρέσκουμε πάρα πολλά γυναίκες. Για εκείνη λέω, πως υπάρχει κάποιος άλλος. Επέλανε. Τούτον είναι. Βλάκα. Πάρε με, δώσε με, ξέχασέ με. Πάρε με, κράτα με, άφησέ με. Αγάπα με, φίλα με, μίσησέ με. Όλα τίποτα μαζί σου. Παρακολουθήστε από 2 Οκτωβρίου, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, στις 9:25 το βράδυ, την κοινωνική σειρά 30 και κάτι. Σταμάτα αμέσως! Είσαι μεθυσμένη, μας βλέπει ο κόσμος! Τι έγινε, ακόμη πήρα αυτοκτονίας. Ο άντρας της τη βρήκε λιποθυμή στον μπάνιο. Μεν παίζεις μαζί μου, ακούσες. Μεν παίζεις μαζί μου. Μεν παίζω καθόλου μαζί σου. Απλώς θέλω να έχω μια φυσιολογική σχέση. Εγώ και η Σιμωνή έχουμε να σας πω κάτι. Τι θέλετε να μας πείτε, τι. Ε, τι τρέχει, παιδιά. Είναι κάτι. Λοιπόν. Χωρίζουμε. Γιατί ρε Σιμώνη μου, γιατί. Έκαμες τίποτε και κατάφερες να το μάθει ο Παύλος. Έφυγε. Υπάρχει κάποια άλλη. Ε, και αν υπάρχει θα τα χαλάσει όλα για την πάρτι της, να πούμε. Παύλο, υπάρχει πρόβλημα στο κρεβάτι, ρε φίλε. Γιατί οικονομικά νομίζω δεν υπάρχει. Πού είναι το πρόβλημα, ρε αυτό. Ρε παρετάτε, ρε παρετάτε, ρε φάτε τον άνθρωπο για το όνομα του Θεού πιο. Πρόσεχε, ρε φίλε. Παύλο, δάμε όσοι έντερο σου. Άτε, μίλα μου, παίρνουν ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν το πιστεύω. Μα σκέφτω τώρα, Σιμώνη μου. Ο Παύλος είναι τόσο καλός. Είναι τρυφερός, είναι καλός πατέρας, είναι πιστός. Κανένας άντρας δεν είναι πιστός. Σιμώνη μου, μακάρι να είχαμε ούλες έναν άντρα σαν τον Παύλο. Δεν το πιστεύω. Αν χωρίστε εσείς, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, εγώ τι πρέπει να κάνω. Παύλο, συγγνώμη, δηλαδή, αλλά εσύ πώς που να χωρίσεις, ρε. Πάει παρέα, πάει παρέα. Σκέφτε τρέλα. Ρε, μην το παίρνετε στον προσωπικό θέμα. Για τώρα αν το θεωρείτε, τούτο που χωρίζει, δεν είναι εσύ, ρε βλάκε. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Εμείς θα μπορούσαμε να χωρίσουμε, αλλά τούτη θεό, πώς που να χωρίσετε. Ένα μόνο σου λέω, φίλε, αν θα χωρίσεις, κάνε το σωστά. Είμαι δικηγόρος σου, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και φρόντισε να μου τα πεις πριν αναλάβει η Βαρβάρα τη γυναίκα σου. Το οικονομικό πρέπει να ρυθμίσουμε πρώτα. Το κυριότερο είναι το πόσες φορές θα βλέπει ο Παύλος το μωρό. Ο νόμος λέει μια φορά κάθε δύο εβδομάδες και όχι στο σπίτι μου μπαίνει το μωρό με τη μητέρα του. Δηλαδή έξω από το σπίτι και όπου θέλει εκείνος. Τούτον είναι. Είναι απίστευτο. Ηρέμησε, ρε Νατάσα. Τα Χριστούγεννα θα είναι δικό σου. Εννοείται. Δηλαδή θα έχεις εσύ το μωρό και στα γενέθλια του φυσικά. Την πρωτοχρονιά το συζητάμε. Δηλαδή αν έχεις κανένα πάρτι και θέλεις να πάει, σου το δίνεις. Αλλά πρόσεχε, καημένη μου. Μη διανοηθείς να σου πάρει τον αέρα με τις επισκέψεις, γιατί δεν θέλω και πολλά να δώσει στα δικαστήρια για παράβαση των προνοιών του νόμου. Με ποια δικαιολογία, τι παράβαση. Ούτε εσύ τώρα, άσχετο.
Αν δεν υπάρχει, θα βρούμε μια δικαιολογία. Στο κάτω-κάτω δημιουργώ εγώ μια. Σταμάτα, ρε Βαρβάρα, σταμάτα. Τίποτε που του δεν θα γίνει. Το μωρό θα μείνει με τον μπογάνι του. Και εσύ, εσύ με ποιο θα μείνεις. Παύλο, εσύ τι θα κάνεις. Θέλω το μωρό. Γιος μου είναι. Ναι, ρε φίλε, αλλά η Σιμωνή είναι η μάμα. Ναι, αλλά η Σιμωνή αποφάσισε να ζήσει μόνη της. Τι πρέπει να κάνω εγώ. Τι. Η γυναίκα σου το αποφάσισε αυτό το πράγμα. Ε, καλά, τρελάθηκε. Το μωρό θα μείνει μαζί μου σπίτι μας. Δεν θα αλλάξει τίποτε που ζει του μωρού. Πολλά δύσκολο, αλλά... δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Έτσι έχουν τα πράγματα. Όταν εγκαταλείπει το σπίτι του ένας άντρας, όταν χωρίζει ένα ζευγάρι, κανένας δεν λέει τίποτε για τσίνο. Αλλά να σου πω κάτι. Σώρα, αλλά θα κολλήσω, δαμέ. Εν μπορώ. Θέλω να... έχω το ανάγκη να μάθω ποια είμαι. Μόνη μου. Χωρίς το γιο μου. Χωρίς τον άντρα μου. Να πάρει. Ξέρω τον Παύλο μου τα 15 μου. Είμαστε 7 χρόνια ερωτευμένοι και 10 παντρεμένοι. Γι' αυτό... δεν μπορεί να γι' αυτό. Θέλω... θέλω να ζήσω. Μπορεί όχι τώρα, αλλά... όταν μεγαλώσει ο Νικόλας, ξέρω το τι είναι να με καταλάβει. Μπορεί άλλοι να με καταλαβαίνουν, αλλά... να με καταλάβει ο γιος μου, οι υπόλοιποι δεν με απασχολούν. Τότε εντζίνος που την επέλανε και χρειάζεται καινούρκο. Τούτη μάνα μου, κάνουσε να επελανίσκεις ακόμα παραπάνω. Να με σου πω ότι εντζίνος που της έβαλε την ιδέα. Μην ξεχνάς ότι είναι εσύ που τον εσύστησες. Και τι δηλαδή, εγώ της τον εσύστησα. Τι να υποστηρίξεις τη Σιμώνη τώρα. Θέλεις να χωρίσεις, κοπέλα μου, να χωρίσεις. Αλλά όχι για να φύγεις 6 χρονών μωρό. Εγώ πάντως δεν υποστηρίζω κανέναν και ειδικά τη Σιμώνη. Δεν νομίζω να εγκαταλείψει τον Νικόλα. Εγώ τι που ξέρω είναι ότι όταν μια μάνα χωρίζει και αφήνει το μωρό με τον παπάν της, πάει, τέλειωσε. Εγκατάλειψη. Το μωρό είναι ασφαλισμένο μόνο όταν με την μητέρα του. Ήταν πολλά τα μάθηκα με εμένα. Μισό λεπτό, ρε Βαρβάρα. Δηλαδή, αν εμείς ποτέ χωρίζουμε, θέλει να πεις ότι η Νάταλη είναι ανασφαλισμένη μόνο μαζί σου. Η δική μας η περίπτωση, μωρό μου, είναι διαφορετική. Γιατί δεν πρόκειται να χωρίσουμε. Και πάρ' το σαν προειδοποίηση. Εγώ δεν πρόκειται να σε εγκαταλείψω. Ακόμα και σε τσακώσω με άλλη γυναίκα. Απλώς θα σε αγνώ. Δεν θα σου μιλώ για την υπόλοιπη σου τη ζωή. Αλλά δεν πρόκειται να σου δώσω διαζύγιο. Ποτέ. Καλά. Άμα δεν θα μιλούμε καθόλου. Τέλειωσε. Τι δηλαδή, νόμιζες ότι ο γάμος είναι ένα Λούνα Παρκ. Άντε. Στοιχηματίζω ότι η Σιμώνη έκοψε τον Παύλο με κάποιον άλλον και τούτο ανατό. Είπεν του χωρίζω. Έλα ρε Ντίνα μου. Ούτε σε βουνόπερα να γράφεις, ξέρεις το. Παντού βουλεύεις γκόμενες. Παντού γκόμενες και αμένει υπάρχουν εσύ δημιουργήστε. Δημιουργώτες. Εσύ τουλάχιστον με μιλάς. Πώς είπατε? Είπα ότι εσύ τουλάχιστον δεν έπρεπε να μιλάς. Και εννοείται ότι το είπα σαρκαστικά. Ξέρεις, Σόφη μου, γιατί αργήσαμε. Τίνα, κόψε το, είπαμε τα τούτα. Είπαμε τα.
Ξέρω ότι τα είπαμε. Αλλά ξέρω σε εσένα ότι κάτι τέτοια κάμιστα με τις διάφορες τσούλες που συνάει κατά καιρού. Κατρίνα, σιωπή. Σιωπή, ακόμα και σιωπή. Και. Η Σόφη είναι η κολλητή μου και ξέρει τα πάντα για εμάς. Τώρα σε πιάσει ευτυχία. Επειδή είναι η Σόφη μπροστά. Μπορούσα να πάω με ταξί, ρε παιδιά. Κι αν έχεις πρόβλημα και δεν θέλεις να τα ξέρουν οι φίλες μου, σαν με βουρά στην κάθε. Ατένα μέμπο που σου σούζει των πισινών της. Έτσι, αγάπη μου, δεν θα πηγαίνω στις φιλενάδες μου να με παρηγορούν. Εγώ ρε την, α. Σιωπή, ρε παιδί μου, σκάσε, έπρισες με! Κανεί! Σοφή. Sorry που πρέπει να ακούσεις εδώ τα πράγματα. Sorry. Εντάξει, ρε παιδιά. Είμαστε όλοι αναστατωμένοι με τον πήγαινα με το Παύλο και τη Σιμώνη. Αφτάσα, άστο να πάει. Δεν είναι τόσο εύκολο για μένα. Δύο από τους καλύτερους μας φίλους χωρίζουν και εσύ θέλεις να προσποιούμε πως δεν συμβαίνει τίποτα. Πήγαινε να κοιμηθείς όπως κάνεις κάθε νύχτα. Σταμάτα να μιλάς έτσι. Εσύ σταμάτα. Βαρέθηκα τις διαταγές σου. Βαρέθηκα τα όχι και μη μιλάς έτσι, όχι μπροστά στο μωρό. Μη με κοιτάς, μη με φυλάς, μη με αγγίζεις. Μη. Πάλι τα ίδια. Αλλά τι νομίζεις. Ότι θα με αλλάξει με το να μου λες και να ξαναλες τα ίδια και τα ίδια. Προσπαθώ να καταλάβω τι θέλεις. Είμαι 32 χρονών. Είμαι νέα, είμαι ωραία, αλλά έχω έναν άντρα που δεν με αγγίζει. Πώς θέλεις να νιώθω, ή μάλλον πώς έπρεπε να νιώθω κατά τη γνώμη σου. Συνέχισε να παραπονιέσαι, να δούμε τι θα καταλάβεις. Σε πόσες γυναίκες θα ήθελα να είναι στη θέση σου, ε? Να έχουν αυτό το σπίτι, το αυτοκίνητό σου, τις διακοπές σου, τα συνολάκια σου. Αλλά εσύ δεν είσαι ευχαριστημένη ποτέ και με τίποτα. Δεν είναι αυτά που θέλω εγώ. Εγώ θέλω εσένα. Ας είχαμε πιο λίγα και ας ήμασταν ευτυχισμένοι. Μήπως νομίζεις, δεν σε είδα στο εστιατόριο. Τα οσκάγια σου τα ήπιες και τα μαρτίνια σου. Τι μετράς τα ποτά μου! Θα κηρύξεις πτώχευση, νύφια, δύο ή τρία ποτά! Τώρα γιατί σε πιάνω μυστερίες. Γιατί δεν θα μου λες τι θα κάνω! Αν θέλω να πιω ένα ποτό, θα το πιω, έτσι! Άντε σε παρακαλώ! Ούψ! Για να δω. Ποιος δεν κοιμάται, η μαμά και ο Μπάκας θα πάνε να κάνουν ανάγκια. Έτσι δεν είναι, μαμά? Μου αρέσει η δουλειά. Έχω παθιαστεί. Κι ας μου βγαίνει ο κόλος. Είμαι κύριος του εαυτού μου. Εγώ αποφασίζω, εγώ εκτελώ. Κάνω κάτι κακό. Και θέλω να είμαι ο καλύτερος. Να έχω καλά την οικογένειά μου και να μην δίνω δικαιώματα σε κανένα. Έτσι έχω μάθει. Να κερδίζω μόνος μου τα πάντα. Και αυτό χρειάστηκε πολύ δουλειά. Σκληρή δουλειά. Νατάσα, δεν το αντιλαμβάνεται αυτό. Τη βρίσκω ελκυστική, λέει. Νομίζω. Απλώς τώρα τελευταία δεν ξέρω, ούτε το άρωμα που φοράει δεν ανέχομαι. Τι άρωμα δηλαδή, που είναι όλο ποτό. Σχένομαι αυτή την μπόχα του αλκοόλ, δηλαδή. Κατάντια μιλάμε. Γεια. Ανάσα εδώ σπίτι. Εγώ... Τι? Αμάρε, Στέφανε. Ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη για εψές. Δεν ήξερα ότι με έπιασε. Περνώ μια κρίση, μια περίεργη φάση. Α, μου ξέρεστε. Ό,τι έγινε, έγινε. Αγαπώ σε. Πολλά. Ποιος είναι?
Αντρέα Ιωαννίδη, ο πελάτη μου. Θεέ μου, νομίζω ότι δεν είμαι καλά. Sorry, please. Ξέχασε το. Ό,τι έγινε, έγινε, πάμε. Ξέχασε το. Έλα, τι έγινε. Ναι, κλείσα μάτια, ψέσου, η νύχτα. Σκεφτούμε συνέχεια την Τίνα. Είμαι. Είσαι τι. Είμαι τσουλά. Έλα, ρε Σοφία, μην τα παίρνεις τόσο προσωπικά. Τι εννοείς να μην τα παίρνω προσωπικά. Είναι η καλύτερη μου φίλη. Αλλά βέβαια, εσένα φαίνονται σουλά ίδια. Σοφή, κάνει πιο ρε παιδί μου, έλεος. Κάνει με την κατάσταση. Δεν τα είπαμε και ξαναείπαμε τα χίλιες φορές τα πράγματα. Θα σου πω, θέλεις να χωρίσουμε να μείνουμε απλώς πάλι φίλοι. Καλά, Σοφή, δεν μπορούμε να παίρνουμε καλά μάνα μου. Βλάκα! Thanks, babe. Έξες, με ανησυχεί το εστιατόριο τώρα που χωρίζει ο Παύλος. Καλά, ρε φίλε. Τι σχέση είναι το ράζιο χωρισμός του Παύλου με το εστιατόριο? Μη με παρεξηγείς, ρε εσύ. Φίλοι μου είναι και οι δύο, τους λυπάμαι. Αλλά δεν θέλω κιόλας να μείνει πίσω η δουλειά. Business is business, που λένε και οι κολοϊγκλέζοι. Μην ανησυχείς, ρε φίλε. Μια χαρά θα πάει το εστιατόριο. Τον κόσμο μου, Γκρέγορη, δεν κρατάμε στα βιβλία μας, σκέφτεσαι. Ο Γρηγόρης κρατά τα βιβλία, αλλά ο Παύλος είναι ο μάνατζερ. Και ξέρετε πολύ καλά και οι δύο ότι εγώ δεν έχω λεπτό να διαθέσω παραπάνω. Ρέμισε, ρε φίλε, ρέμισε. Όλα θα πάνε καλά. Γρηγόρη, υπάρχει ένα πρόβλημα, ρε φίλε. Όχι, αλλά είμαι ειλικρινής, όχι. Όχι. Νομίζω να είμαστε εντάξει. Μαζί σου, φίλε. Τυφλή εμπιστοσύνη. Α, και πού είσαι, να σου πω. Αν ο Παύλος περιπέσει σε κάνα βαθύ υπαρξιακό και η δουλειά αρχίσει να παίρνει τα κάτω της, έχει τα μάτια σου 400 να δούμε τι θα κάνουμε. Εντάξει. Δόξα τω Θεώ, ως τώρα τα οικονομικά πάνε πρίμα. Βγάλαμε όλη μια χαρά λεφτά. Πληρώνουμε τα χρέη μας, τους προμηθευτές, και αυτό δεν θέλω να το δω να αλλάζει με τίποτα. Κάλμα ρε. Ήρεμα ρε φίλε. Σκέφτεσαι. Έχουμε τον Γκρέγορη, τον καλύτερο λογιστή στην πιάτσα. Έχω σειρά. Για δρόμον ή ποδήλατο? Όχι, βρεσί, ενώ ποιοι είναι οι επόμενοι που θα χωρίσουν? Η Βαρβάρα, εσύ ή εγώ? Παναγιά μου, ρε να τα σα και εσύ. Δεν μήπως πρέπει να διπλασιάσεις την δόση σου? Κοίτα με εμένα, δύο χάπια την ημέρα και έχω τον πλήρη έλεγχο. Καμία αρνητική σκέψη. Το διαζύγιο είναι σαν την επιδημία. Είναι κολλητικό. Ούτε επιδημία είναι, Νατάσα μου, ούτε τίποτε. Και να μην ακούεις πελάρες. Το διαζύγιο είναι για τους αδύναμους. Για εκείνους που περιμένουν πότε θα την πατήσουν ή πότε μάλλον θα τους αφήσουν. Δεν είναι καθόλου αδύναμη η Σιμώνη. Μάλλον χρειάζεται πάρα πολύ κουράγιο για να κάνεις αυτό που έκανε. Κουράγιο. Κουράγιο, αγάπη μου, είναι όταν έχεις τη δύναμη να επιμένεις ώσπου να πετύχεις. Και όχι να τα πετάς όλα στον αέρα και να την κάνεις με ελαφρά μηνυματάκια. Εγώ πάντως δεν θα αφήνω ποτέ έναν άντρα σαν τον Παύλο. Άντε λοιπόν, να η ευκαιρία σου. Κάνε κάτι τώρα που είναι διαθέσιμο. Αμάρε, Βαρβάρα, έχεις πάντα έτοιμη την καζία. Με τι λάλλεις, η Σόφη με τον άντρα της Σιμώνης? Πρώην άντρα της, αγάπη μου. Πρώην άντρα της Σιμώνης. Ναι, το ίδιο πράγμα. Ο πρώην άντρας της φίλης σου. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, κορίτσια, καλό το κουσκούς, αλλά έχουμε και νίτσα. Γεια σου, μωράκι μου. Όλα καλά? Αν εξαιρέσει τα χρυσινά κατάλληλα, πάει μια χαρά. Ένα εσπρέσο, διπλό, παρακαλώ. Πάμε κατευθείαν στο ψητό. Λοιπόν, με τον Τζίμι έχω δουλέψει πάρα πολλές φορές. Του αρέσει το γλύψιμο. Είναι του χεριού. Αλλά σε προειδοποιώ, είναι κουτοπώνυρος, γι' αυτό πρέπει να τον προσέξεις. Οκ. Okay. Να υπογράψει. Ναι, φυσικά. Στις 3. Το διευθέτησα με τον βοηθό του. Να και η διεύθυνση. Προσπάθησε να είσαι στην ώρα σου. Μη σου πω και πιο νωρίς. Τον πιάνει κάτι όταν το στείλω. Και φρόντισε να με αναφέρεις. Και να του θυμίσεις την υπόθεση που κερδίσαμε το 99. Φτηνά τον γλίτωσα τότε. Τέλεια. Επιστρέφω σε ένα λεπτό. Πάω τουαλέτσα. Thank you.
καταστήματα φωτιστικών Ταϊώτη θα βρείτε ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει σήμερα η Ευρώπη. Φωτιστικά Ταϊώτη. Παζαράκι Ορφανίδη. Το αυθεντικό παζαράκι της Κύπρου, κάτι παραπάνω και από clearance. Ηλεκτρικά, κουζινικά, είδη πρίκας και ρουχισμού. Σχεδόν τσάμπα. Μέχρι και 67% φθηνότερα. DVD από 39,95. Τώρα μόνο 19,95 λίρες. Αντρικές αντέν πιτζάμες. 14 λίρες. Ένα συν ένα δωρεάν. Το αυθεντικό παζαράκι Ορφανίδη. Στις μεγάλες υπεραγορές Ορφανίδη. Στη Λάρνακα, Λεμεσό και Λευκοσία. Τελειώνει το Σάββατο 7 Οκτωβρίου. Μην το χάσετε, γιατί θα χάσετε. Ανακηρυχθήκαμε τράπεζα της χρονιάς. Διακριθήκαμε με το best. Γι' αυτόν τον λόγο δεν νομίζω ότι προδώνω τον φίλο μου τον Γρηγόρη. Με τη Βαρβάρα... Πώς να σου το πω τώρα. Παίζουμε. Παίζουμε, είναι ένα παιχνίδι με τη Βαρβάρα που κάνουμε. Για κάποιους όμως αυτό το πράγμα μπορεί να είναι πρόβλημα. Όπως παραδείγματος χάρη την Τίνα. Για μένα απλώς είναι ένα πείδημα. Σεξ. Έχουμε κάποιες βιολογικές ανάγκες. Εντάξει, οι δικές μου βιολογικές ανάγκες είναι παραπάνω από τους άλλους. Αλλά τι να κάνω. Τούτος είμαι εγώ. Παραδέχομαι το. Αρέσκουμε οι γυναίκες. Αρέσκουμε οι γυναίκες πάρα πολλά. Αρέσκει μου το σώμα τους. Η μυρωδικιά τους. Τα πάντα πάνω τους. Θέλουμε. Φαντάστηκες δηλαδή να με θέλα. Φαντάστηκες να κάνουν κάτι μαζί μου με το ζόρι. Φαντάστηκες να προσπαθούσα να κάνω κάτι εγώ μαζί τους και εμένα μπορούσα. Αγαπώ τη γυναίκα μου. Να. Την Τίνα αγαπώ την πάρα πολλά. Και με την Τίνα κάνουμε έρωτα και πάρα πολλά ωραίο σεξ. Της Τίνας αρέσκει το σεξ. Μαζί μου. Εννοείται, μαζί μου. Αλλά δεν είναι η μοναδική γυναίκα μες στη ζωή μου. Όμως, και αγαπώ την και σέβομαι την. Σέβουμε την. Εγύριζομαι στους δρόμους να λέω τι κάνουμε με τη μια και με την άλλη. Σέβουμε την. Σεβασμού. Τούτα ναι, θέλεις να το πάρεις. Τι είναι ρε Σιμώνη μου. Τώρα τι θέλεις. Δεν θέλω να με παρεξηγήσεις, αλλά... Είναι φυσιολογικά τούτα τα πράγματα. Είσαι. Απλά ήθελα να πάρω πράγματα μαζί μου που θα τα χρειαστώ. Μίλω για το φουστάνι. Δεν με Σιμώνη. Τι συμβαίνει, γιατί έγινε τούτο. Πραγματικά, Ρεντίνα, δεν έχω καμία διάθεση για κήρυγμα, σε παρακαλώ. Δεν είναι καθόλου κήρυγμα. Απλά ανησυχώ. Αφήνεις την οικογένειά σου. Πρέπει να είσαι σίγουρη για τούτο που πάεις να κάνεις. Δεν εγκαταλείπω κανέναν. Και ειδικά το γιο μου. Έχετε τα όλοι με εμένα όμως. Αφού κάθε μέρα να είμαστε μαζί. Δεν μπορώ άλλο, πάμε. Δεν μπορώ. Πνίγομαι. Μέρα με τη μέρα νιώθω τη σβήνω. Αδέρφιο τώρα νομίζω ότι είναι πραγματικά αργά. Μπορείς να το καταλάβεις τούτο. Σιμώνη μου, εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι αν ήμουν τόσο τυχερή όσο εσύ, αν είχα μια οικογένεια όπως τη δική σου, ένα τόσο όμορφο γιούδι, μια νορμάλ ζωή, δεν θα έφευκα ποτέ. Ναι, μπορεί, αλλά εγώ δεν είμαι σύντηνα. Ναι, τούτο είναι αλήθεια. Όμως και ο Παύλος είναι ένας Στέφανος. Τούτο είναι εσύ καταλαβαίνεις το. Για το όνομα του Θεού, ρε Σιμώνη, ο Παύλος λατρεύεις και εσύ αφήνεις τον. Έτσι χωρίς εξηγήσεις. Είμαι φίλη σου και να σε στηρίξω, αλλά προσπαθώ να σε καταλάβω, αλλά δεν... Sorry. Δεν ήθελα να σε... Εντάξει. Απλά όλοι θέλετε να σας εξηγήσω κάτι που ούτε εγώ ήδη αν ξεκαθάρισα μέσα μου. Πραγματικά ένα πλαίσιο το συνέστημα. Μακάρι να μπορούσα έτσι απλά να του πω... Παύλο, δεν σ' αγαπώ.
Ή απλά αγαπώ κάποιον άλλο. Αλλά είναι έτσι. Πώς είναι? Το μόνο που ξέρω είναι ότι μέρα με τη μέρα μέσα στο σπίτι σβήνω. Ξέρω πως έχεις δίκιο. Έχω έναν άντρα που με αγαπά και όπως είναι πανόημορφο γιο. Αλλά αν μείνω κι άλλο μέσα στο σπίτι θα καταλήξω μια μίζερη. Καμνάσιμε σκέψεις, Δίνα. Δεν μπορώ να σου περιγράψω ό,τι σκέφτομαι. Φτάσατε σε σημείο να θέλω να αυτοκτονήσω. Λοιπόν, εγώ πρέπει να φύγω. Πρέπει να περάσω και από τη δουλειά μου πρώτα. Να αφήσω εσύ. Λέω να μείνω ακόμη λίγο, να πιω κανένα ποτάκι. Ποτάκι. Ακόμα 4 είναι η ώρα. Και? Νομίζεις ότι τελειώνει νωρίς, ότι το παρακάμνεις. Σιγά, βρε, για ένα ποτό τώρα. Τώρα τελευταία που δεν βρεθούμε αντί για ένα ποτό, κατεβάζεις 10, ρε Νατάσα. Υπερβολές. Τέλος πάντων, δικό σου θέμα. Το να ξεκινάς όμως να πίνεις που τις 4, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι πρόβλημα. Anyway, αφήνω το δαμέ. Λοιπόν, θα σε δω αύριο στο γυμναστήριο. Έλα, φυλάκια. Φυλάκια. Λοιπόν, η μαμά έχει να σου πει το εξής. Καταλαβαίνω ότι είσαι λίγο λυπημένο, αλλά έτσι είναι. Κάποτε είμαστε λυπημένοι, κάποτε είμαστε χαρούμενοι. Τώρα η Μανούλα επειδή είναι λυπημένη. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών. Πάρε με, δώσε με, ξέχασέ με. Πάρε με, κράτα με, άφησέ με. Κομμάτια, πάλι θα νοθώ. Πάλι μπροστά δυο σου μάτια ίσια θα σταθώ. Και με την καρδιά. Ολοκλήρη ζωή που ζήσαμε μαζί με τον άντρα μου. Με που εσύ σου να μπορεί να ζήσει σύγχρονο στον άντρα σου. Ειλικρινά μην μπορώ να καταλάβω να μου μιλάει. Ηρέμησε. Έτσι είσαι τίποτα ο Σούπερμαν, ναι. Είσαι και εσύ άνθρωπος. Να κάνεις τα λάθη σου. Λοιπόν, μη σκέφτεσαι τίποτα. Εγώ θα τα τακτοποιήσω. Είναι η δουλειά μου να τα κάνω. Σαν λογιστές, κάνουμε τα πράγματα να τα καλύψουμε φάση. Πώς μπορείς και γίνεσαι τόσο κοινική. Εχθές άλλα μου έλεγες. Έδωσες μου συγχαρητήρια και άλλο λέω να κλάψεις που τη χαρά σου. Και σήμερα λέεις μου ότι είναι καιρός να κάνω μωρό με τον άντρα μου. Ντίνα, κατάλαβε το. Δεν είσαι έτοιμη. Δεν λεωσέρουμε με την απόφασή σου.
Αλλά φοβούμαι γιατί ο Στέφανος δεν θα είναι καλός πατέρας ούτε καλός σύζυγος για σένα. Τι είναι τούτο πράγμα, Αλέξη? Ποιο είναι τούτο? Γιατί είναι φωτογράφησες γυμνή? Ξηγάμε. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Και τότε θα είναι τελευταία φορά που σε ενοχλώ. Εντάξει. Εντάξει. Ποια μου τι σημαίνει? Λοιπόν, όπως έχουν τα πράγματα τώρα, δεν με πειράζουν καθόλου, όμως από τούτε και στο εξής, θέλω όλα να είναι σωστά. Δηλαδή? Θέλω να βάλουμε μπροστά διαδικασία για διαζύγιο, Σιμώνη. Okay. Όταν μου είπε η Ντίνα ότι σκοπεύετε να αποκτήσετε μωρό, στην αρχή ενθουσιάστηκα. Αλλά ύστερα που λύω... Ύστερα που λύω τι? Το μόνο πράγμα που ήθελα να ακούσω από το στόμα της εκείνη τη στιγμή, Στέφανε, ήταν ότι δεν είναι σοβαρό μιλούσε. Η συμπεριφορά μου έγινε απέναντι της πολλά επιθετική. Θεέ μου, Στέφανε. Στέφανε, να αποκτήσετε μωρό. Θεέ μου, να αποκτήσετε μωρό. Ζήλεψα, Στέφανε. Ζήλεψα. Γιατί να σε κάνει, να σε κάνει πατέρα μια άλλη γυναίκα. Ίσως επειδή... Είναι επειδή είμαι ερωτευμένη μαζί σου, ρε βλάκα. Κι άλλον καφέ είναι ο Ελέκτης. Είναι ο πέμπτος που πίνει και ακόμα δεν αρχίσαμε. Πώς είναι? Δεν ξέρω, φαίνεται ελέγχει κάποιους λογαριασμούς. Ελπίζω να έχουμε καλό τέλος με τον Ελέκτη, γιατί δεν πάρω το δάνειο που θέλω να αυτοκτονήσω. Άρεσε το έργο, μωρό μου? Ναι. Ναι. Και θέλεις να το ξαναδούμε? Ναι. Καλά, δεν μου είπες ότι το είδες δύο φορές με τον παπά? Ξέχασες, μάμα, ότι μπορώ να βλέπω όσο που θέλω. Όχι, αγάπη μου. Γιατί να ξεχάσει η μάμα έτσι πράγμα? Όχι. Σιμώνη, για όνομα του Θεού, δεν μου κάνεις. Τι κάνω, Παύλο μου? Σιμώνη, σου είπε ο γιατρός να με σηκώνεις τίποτε. Ένα λαφρύ, ρε Παύλο μου. Όχι, από τη στιγμή που εγώ δαμέ, εσύ δεν θα σηκώνεις τίποτε. Καλά. Δουλειά σου είναι να ξεκουράζεσαι και προσέχεις σου το μωράκι που έχουμε δαμέ. Σιμώνη, και έξω σπίτι μας. Είμαστε τυχεροί, ναι. Να ζήσουμε τα πάντα, δαμέ. Να είμαστε ευτυχισμένοι, ναι. Πατέρα, πας, μάμα. Πατέρα, μάμα. Τίποτε. Ένα θέλει τα πράγματα να κυλούν ομαλά. Κι άμα δεν είναι έτσι, σημαίνει ότι κάποιος κάνει λάθος. Είναι φυσικό τούτο. Και νομίζω να αποτύχαμε με τον Παύλο. Καταφέραμε πάρα πολλά. Αποκτήσαμε ένα σπίτι, αποκτήσαμε ένα μωρό, έναν υπέροχο μωρό, το οποίο θα συνεχίσει για πάντα να μας ενώνει. Σήμερα φέραμε στο νοσοκομείο έναν άντρα, ο οποίος ήταν με τη γυναίκα του 53 χρόνια μαζί. Χάσαμε τον κεφαλικό. Η γυναίκα του ήταν απαρηγόρητη. 53 χρόνια μαζί. Πρέπει να είσαι πολύ υπομονή. Κοίτα μας εμάς. 7 χρόνια.
Μήπως αν είχαμε υπομονή, είμαστε πιο ρεαλιστές. Ληστής, ιδιότροπος, ο κεντρικός. Αντρέα, σε παρακαλώ. Ψυχρός. Καταθλιπτικός. Αντρέα! Θα σας να σου πω, τι πρέπει να κάνω για να βρεις ένα καλό στοιχείο σε μένα. Ε, τι πρέπει να κάνω. Και έζησα τι καλά και εμείς καλή. Συμμονή. Συγγνώμη, Μπάγλου. Εγώ πρέπει τις κοπέλες να φύγει. Έβαλα το μωρό να κοιμηθεί και έτσι έπρεπε να σε περιμένω. Έτσι. Ναι, είχα την ανάγκη να μείνω μαζί του. Ναι. Φυσικά. Θέλεις κάτι να φάεις? Όχι, φάμε με το μωρό. Εντάξει. Κάμε μας ομελέτα, η κοπέλα. Εγώ δεν φάω όλη μέρα. Φύλαξε σου. Έχει να πιάτο με στο ψυγείο. Άρα, πάω στο ψυγείο να πιάσω. Αν θες κάτι, ξέρεις τα καταδοπιά. Παύλο, σε παρακαλώ, σε χώραμε. Δεν ήξερα κάτι το κάνω τώρα του. Συγγνώμη, ανάσχημον, το μέρος μου εμπρόσθεχον τον που κάνω. Σίγουρα πρέπει να με μισείς τώρα. Τι λέτε, ρε Σιμονή. Ξέρεις ότι δεν μπορώ να σε μισήσω. Δεν μου λάλλεις ψέματα, Παύλο. Σιμονή, σου λέω ψέματα. Που την ημέρα που έφυγες, ένιωσα όλα τα συναισθήματα που μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος, αλλά μίσος ποτέ μου για σένα. Σήμερα ήρθε ένα ζευγάρι στο νοσοκομείο, βγάθηκε ολικιωμένη. Ο άντρας πέθανε. Δεν καταφέραμε να το σώσουμε. Όταν έπια έξω να μιλήσω με τη γυναίκα του, ήταν απαρηγόρητη. Σιμώνη. Πώς να συνεχίζω να ζω εγώ τώρα, είπε μου. Και τη στιγμή να σκέφτηκα σε σένα, Παύλο. Σε πόση απογοήτευση και πόση μοναξιά ζεις, γιατί εγώ κατέληψα σε. Ναι, σίγουρα είναι πέθανα, αλλά δεν ήθελα να συνεχίσουμε να ζούμε μαζί. Και τώρα, ήρθες να μου πεις ότι ήθελες να γυρίσεις πίσω. Όχι, σε παρακαλώ, μην το πάρεις έτσι. Δεν είναι καθόλου το πράγμα που θέλω να πω. Σιμονή, δεν ξέρω τι να πω, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινή μαζί σου. Αγαπώ σε. Και θέλω να ξαναρθείς πίσω. Κάθε μέρα φαντάζομαι ότι έρχεσαι πίσω. Με μια τσέντα πράγματα δεν χτυπάς με την πόρτα να νιώσω. Αυλό. Εντάξει. Ξέρω ότι πρέπει να σου τα λόγω. Καταλαβαίνω. Θέλω να ξέρεις ότι τούτο μου πέσανε καθόλου να πιάσω. Συγγνώμη, δεν ήθελα ποτέ να σε πληγώσω. Πιστέψε με. Πιστεύω σε. Πραγματικά πιστεύω σε. Ευχαριστώ. Κοιμάσαι? Όχι. Τι σκέφτεσαι? Για να σου πω την αλήθεια, τίποτα. Δεν ξέρω, νιώθω έτσι
Διάφανος. Κι εγώ. Ήταν υπέροχο. Ποιο? Αυτό. Το ότι είμαστε μαζί. Ότι νιώθαμε καλά ένας με τον άλλο. Ήταν σαν να υπάρχουμε μόνο εμείς. Σ' αγαπώ, Ανδρέα. Δεν θέλω να σε πληγώνω. Ούτε εγώ θέλω να σε πληγώνω. Δεν θέλω να συνεχίσω να είμαι έτσι. Πρέπει να βγω από την πρίζα. Έστω για λίγο. Λέω να πηγαίναμε διακοπές. Πού? Οπουδήποτε. Φτάνει να είμαστε μαζί. Μακριά από τον κόσμο. Έστω και για ένα Σαββατοκυριακό. Τελικά νομίζω αυτό είναι το μόνο που χρειαζόμαστε. Harper's Bazaar Φεβρουαρίου. Αναλύοντας την Έλενα, η Έλενα Παπαρίζου φωτογραφίζεται με ρούχα της νέας σεζόν και μιλά στην κυπριακή έκδοση του Harper's Bazaar για όλα όσα αγαπά. Κολεξιόν Άνοιξη Καλοκαίρι 2007. Οι κυρίαρχες τάσεις της νέας σεζόν και πώς θα τις φορέσετε. Luxury Reports, τα πιο hot accessoire, είναι εδώ. Μαζί, δώρο των SSR του Harper's Bazaar. Harper's Bazaar. Η ζωή γίνεται μόδα και η μόδα τρόπο ζωής. Harper's Bazaar. Θα θέλατε να δείτε μια διαφορά σαν αυτή? Σας παρουσιάζουμε την κρέμα Ελέζα, το γνήσιο παράγωγο του σαλιγκαριού που θα μειώσει στο ελάχιστο σποτς, ουλές, εγκάβματα, ραγάδες, ακμή, ρητίδες. Θα έχετε ολοφάνερα αποτελέσματα σε μερικές εβδομάδες. Ένα ζωάκι κάνει την επανάσταση στο χώρο των καλλιντικών. Το σαλιγκάρι είναι το μοναδικό ζώο που έχει την ικανότητα να αναγεννάται. Παράγει την ουσία αλαντοίνη που έχει την ιδιότητα να αναπλάθει το κέλυφός του όταν σπάσει. Είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, βιταμίνες, κάλσιο. Έχει αποδειχθεί ότι η ίδια αυτή ουσία βοηθά δραματικά στην ανάπλαση του ανθρώπινου δέρματος. Το Ελέζα είναι η καλύτερη επιλογή για ένα υγιές νεανικό δέρμα. Ελέζα, η απάντηση στην ακμή, τα σποτς, τις ουλές, τα εγκάβματα, τις ραγάδες. Μειώστε το ρυθμό γύρανσης. Αποκτήστε απαλό νεανικό δέρμα με το Ελέζα. Θέλεις να χρωματίσεις το μουντό χειμώνα? Τώρα μπορείς να κερδίσεις ένα ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών για δύο άτομα στο μαγευτικό Sharm El Sheikh με διαμονή για 7 ημέρες σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, όλα πληρωμένα. Πώς? Δες τώρα την ερώτηση στην οθόνη σου. Αν ξέρεις την απάντηση, τηλεφώνησε στο 988-288 ή γράψε top 1 ή top 2 και στείλε το με SMS στο 6565 και μπες στην κλήρωση. Τι περιμένεις? Κέρδισε top διακοπές από τον κορυφαίο διοργανωτή ταξιδίων Top Κίνησης. Μιλάμε για ταξίδια μπροστά. Να ρίξω τη Μαρία. Με την παραδοσιακή συνταγή. Γκούντις ποιότητα σημαίνει μπιφτέκι φτιαγμένο από ελληνική παραδοσιακή συνταγή. Γκούντις. Κάτι καλό μαγειρεύεται. Διάβασα το σε ένα βιβλίο. Είναι η καλύτερη μέθοδος για να μείνεις έγκυος. Η δύναμη της βαρύτητας. Έτσι τα σπερματοζάρια είναι να γλιστρήσουν πιο εύκολα προς τα πίσω. Μπράζε, ρε μωρό μου, για τον όνομα του Θεού. Τα πράγματα έχουν τον δικό τους μηχανισμό προώθησης. Ναι, αλλά και λίγο. Ήδη αυλαύτη καθόλου. Τίποτε ένα έγινε.
πράγμα να γίνει. Ένα μήνα έγκυος. Πρέπει να ξαναδοκιμάσουμε. Α, περίμενε ένα λεπτό. Εγώ κοίταξε, δεν έχω ένα πρόβλημα. Νομίζω δηλαδή. Μωρό μου, είσαι λίγο υπερβολική. Μόλις τελειώσαμε. Στέφανε, είμαι σίγουρη, νιώθω το. Ειδικά τώρα που είμαι και λίγο αναστατωμένη. Γιατί είσαι αναστατωμένη, κάτι μαζί μου? Όχι, με τη Σόφη. Έπρεπε να την άκουες πώς μου εμίλησε. Ζήλεψε. Ξαφνικά άρχισε να συμπεριφέρεται όπως την ηλίθια, επειδή εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε μωρό. Καλά. Πιστεύεις το πράγμα που λαλείς? Αν ήξερες τι μου είπε, είμαι σίγουρη ότι ήταν να αλλάξεις και εσύ γνώμη για την αγαπημένη σου φίλη Σόφη. Αλλά αφισβήτησες εσύ αυτό το πράγμα? Ξέρεις ποιο νομίζω ότι είναι το πρόβλημα της? Μεγαλώνει. Και ως που μεγαλώνει, γίνεται ιδιότροπη. Άσχετα με το τι μου είπε, πιστεύω ότι ζηλεύκει με. Είμαι σίγουρη ότι θα ήθελα να έχει μια σταθερή σχέση με έναν άντρα σαν εσένα, Στέφανε. Νικόλα, κοιμάσαι? Είσαι ετοιμός? Να φύγουμε? Άτσι. Τι, μαμά? Ήρθε να σε δει επειδή επιθυμίσεις. Εντάξει. Ξύπνησε να βγαίνει μια ώρα εντρόζευμα. Θα μείνω. Βάλα σου λίγη ζάχαρη. Με τον καιρό που έφυγε, πέταξε τα υποκατάστατα ζάχαρη. Προτιμώ το σκεφτόμαστε. Δεν έπρεπε να μείνω. Ησυχήσα το μωρό. Δεν υπερβάλλεται, ρε Σιμώνη. Ξέρει ότι ήρθες για να μείνεις. Ναι, άμα το εξηγήσεις, καταλαβαίνει. Μπερδέψαμε το νόμο. Πού έβαλες τον καφέ? Στο ερμαράκι δίπλα. Γιατί? Γιατί όχι. Νομίζω ότι θα ξαναρθώ. Τουλάχιστον ως που να το συνηθίσει. Τι λες, παιδιά, ρε Σιμώνη. Τι ήταν το σπίτι του γιου σου και πρέπει να αρχίσει. Ναι, αλλά θέλω να φαντάζεσαι τα λάθος πράγματα. Μπορεί να έρχομαι δαμέ, βλέπουμε μαζί σου, βλέπουμε να κοιμούμε. Σίγουρα το μωρό είναι φανταστεί ότι να έρθει μαμά του πίσω. Σιμώνη, το μωρό είναι φαντάζεται ακόμα και δεν έρθεις ποτέ. Εγώ που είμαι 30 χρονών και κάποτε φαντάζομαι ότι ήρθες πίσω, πόσο μάλλον το μωρό. Δεν έπρεπε να μείνω. Δεν βοηθά κανένα μας, Παύλο. Να μην ανησυχείς για τίποτε, έτσι θα τα αναλάβω όλα εγώ προσωπικά. Να είσαι καλά, Σοφούλα, πάντα σου χρωστάω. Δεν μου χρωστάς τίποτε. Να σου πω, χαρήκα πραγματικά που εσύ και ο Αντρέας πάτε καλύτερα. Κι εγώ το ίδιο και ελπίζω να πάμε ακόμα πιο καλά. Πες μου κάτι, αυτός ο μάγειρας, ο σεφ δηλαδή. Ο Παρίς. Τι είσαι ο Παρίς? Όχι τίποτα, απλά ξέρεις, τις προάλλες κάτι είχε γίνει με τον Αντρέα. Μήπως ξέρεις τι αντιπαθεί ο ένας τον άλλον τόσο πολύ? Κοίταξε, Νατάσα μου. Ξέρεις τώρα τον Αντρέα, ότι κάποιες φορές βρίσκεται σε υπερένταση. Αλλά ο Παρίς. Ο Πάρης είναι μια ψυχούλα, είναι ένα χρυσό πλάσμα. Άσε που είναι τέλειος μάγειρας. Mm-hmm. Λοιπόν, πρέπει να σε αφήσω εγώ τώρα. Πάω να τακτοποιήσω κάποια πράγματα. Μείνε εδώ, θα σε δω. Όταν γυρίσω. Τσάω. Φιλάκια. Θα θέλατε να δοκιμάσετε από το γλυκό μας? Λοιπόν, εμείς έχουμε το εξής μειονέκτημα. Για να θέλει ο Παύλος τόσο ξαφνικά το διαζύγιο, σημαίνει ότι ο Ανδρέας επρόβλεψε κάποια πράγματα τα οποία εμείς δεν έχουμε σκεφτεί. Πρώτα απ' όλα, εσύ δεν πρέπει να νιώθεις ενοχές.
Άστα όλο πάνω. Πρέπει να με πιστεύεσαι περισσότερο από τη Σιμώνη. Τι εννοείς? Κοίτα, Παύλο, είναι και η Σιμώνη φίλη μου, αλλά αυτή τη στιγμή έχω αναλάβει μία υπόθεση. Και εσύ είσαι ο πελάτης μου. Μην ξεχνάς ότι τώρα πάμε να κάνουμε τη Σιμώνη από νυν σύζυγο, τέο σύζυγο. Είναι απλό. Όσον αφορά την κατοχή του Νικόλα, νομίζω ότι... Μιλήσαμε για το θέμα. Λοιπόν, το μωρό θέλω να μείνει με τον Παύλο. Προς το παρόν, ας το αφήσουμε έτσι. Εν τύπα σου το αντίθετο, ρε Σιμώνη μου, αλλά εν ανάγκη να του δώσεις τα πάντα. Το σπίτι είναι, σκέφτηκες το. Το σπίτι ανήκει και στους δύο, σωστά? Πρέπει να επιμένεις πάνω στο σπίτι. Πάνω στις δόσεις. Πάνω στις φθορές. Υλικές και συναισθηματικές. Έχεις επενδύσει χρόνο και χρήμα πάνω σε αυτή τη σχέση. Δεν πρέπει να καταλήξεις με άδεια χέρια. Λοιπόν, δεν θα το δοκιμάσεις? Εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ. Αλλά θα ήθελα και τη γνώμη των άλλων. Ιδιαίτερα των πελατών μου. Και αν δεν μ' αρέσει? Αν δεν σ' αρέσει, τότε και εγώ θα τα παρατήσω όλα και θα φύγω. Θα γίνω Γιώργος. Θα είναι η μεγαλύτερη αποτυχία μου. Ωραία, ωραία. Τότε ίσως είναι καλύτερα να μην το δοκιμάσω. Γιατί? Να σου πω, είμαι πάρα πολύ ιδιοτροπή στα γλυκά. Η γιαγιά μου έφτιαχνε καταπληκτικά γλυκά και ό,τι έχω μάθει, τα έχω μάθει από αυτήν. Ακόμα καλύτερα. Με προκαλείς. Εδώ υπάρχει ανταγωνισμός. Γι' αυτό θέλω να το δοκιμάσεις τώρα αμέσως. Καλά, ό,τι πεις. Λοιπόν. Δεν είναι και άσχημο. Δεν είναι και άσχημο. Μα τι λες τώρα? Είπες ότι θέλεις την πραγματική μου άποψη. Ναι. Τη θες ή δεν τη θες? Ωραία, τότε πιστεύω. Κάτι του λείπει. Τώρα τι είναι αυτά που λες? Τι του λείπει? Θες να σου πω στα αλήθεια? Ναι. Ωραία. Τι βούτυρο έβαλες? Ανάλατο ή αλατισμένο? Δεν μου αρέσει και να μαγειρεύω. Όταν επιστρέψω από τη δουλειά, αντί να κάτσω να μαγειρέψω, προτιμώ να κάνω ένα σάντουιτς. Η γιαγιά μου έτρωε ολόκληρη τη μέρα της, μαγειρεύοντας για τον καθένα ξεχωριστά. Επέρασε ολόκληρη τη ζωή της μέσα στην κουζίνα. Είσαι κόλλημα με την κουζίνα. Εμένα μου αρέσει να μαγειρεύω ωραία φαγητά, ειδικά για τον Στέφανο. Διότι είναι αλήθεια που λένε ότι ο έρωτας περνά από το στομάχι. Εγώ σπίτι μου, ούτε ένα σάντουιτς δεν έχω χρόνο να φτιάξω. Γιατί δουλεύω. Δουλεύω πολλές ώρες. Μέσα στα εστιατόρια, στα φαγητά. Έτσι, έθελα να ασχολούμαι σπίτι μου. Εγώ πάλι δεν μπορώ να βράσω ούτε έναν αυγό. Αν δεν ήταν για τη Δώρα, ήταν να λιμοκτονήσουμε. Επειδή ο Γρηγόρης, το μόνο που ξέρει να μαγειρεύει, είναι σούβλα. Ακόμα και οι φίλοι του μας καλούν στο σπίτι τους για να μας ψήσει σούβλα. Αλλά το χειρότερο είναι ότι εγώ μισώ τη σούβλα. Άσε τους καπνούς και τη τσίκνα. Έντος εσύ το. Εγώ λατρεύω το μαγείρεμα. Μ' αρέσει να σπαταλώ ώρες στην υπεραγορά, επιλέγοντας τα υλικά μου. Μετά, όταν επιστρέφω σπίτι, κάνω την προετοιμασία μου. Μ' αρέσει πολύ να αυτοσχεδιάζω. Καθώς μαγειρεύω, δοκιμάζω συνεχώς το φαγητό μου και αναλόγως προσθέτω καρκεύματα. Ό,τι φτιάξω, το φτιάχνω με πολύ αγάπη. Για μένα, η μαγειρική είναι τέχνη. Γιατί έρχεται τόσο?
Και νομίζω ο Αντρέας συνέχεια ρωτάμε, ήταν που γίνεται, ήταν που γίνεται. Είσαι σίγουρος ότι διόρθωσες τα αποτυχημένα λάθη μου? Παύλο, έκανα ό,τι μπορούσα. Ό,τι μπορούσα, εσύ ό,τι έπρεπε. Παύλο, να χάρισε, μην με νευριάζεις. Έχω και εγώ το άγχος μου τώρα. Τόσο λίγο ο έλεγχος που γίνεται είναι σαν να έχω κάποιον να μου ανακατώνει τα. Λοιπόν, είναι όλα έτοιμα και είναι όλα εντάξει. Δηλαδή, δεν μπορώ να σημαίνει το... να πιάσουμε το δάνειο. Δεν είμαι αρμόδιος για τις πιστώσεις. Γι' αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δηλαδή, εσύ με την πήρα σου τώρα, νομίζεις να μας το δώσουν το δάνειο? Δεν βλέπω τον λόγο γιατί να μας σας εγκρίνουν το δάνειο. Πίστευκο ότι να σας το δώσω. Λίγο συγχαρητήρια. Ό,τι έπρεπε να ελέξω ήταν σωστό. Αξιούνται οι δουλειές. Θέλω καιρό στο μας. Ειδικά μα δουλεύεις με φίλους σου. Νομίζεις, Νομίζεις ότι... Σας πω μια ιστορία. Ήταν τρεις φίλοι συνέτεροι σε μισό εκατομμυρίου λίρο δουλειά. Ένας από τους τρεις εμπλέκτηκε σε κάτι βρώμο δουλειές. Έβαλε τον σκάμπο σαριάγια. Και τελικά αυτοκτόνησε. Ήταν τρομερό. Η προδοσία είναι πολύ σκληρό πράγμα. Ειδικά άμα τη δέχεσαι από φίλους σου, είναι ακόμα χειρότερο. Ναι. Νατάσα, εκπληκτικό αυτό που έφτιαξες. Μπράβο. Σε ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχω μια έκτη αίσθηση στο να φτιάχνω γλυκά. Ξέρεις, έχω φτιάξει τόσα πολλά στη ζωή μου, που από ένα σημείο και έπειτα, σταμάτησα να βλέπω τις συναγές και άρχισα να αυτοσχεδιάζω. Θα μπορούσες με αυτό το γλυκό να... Α, είσαι και επαγγελματίας, γιατί όχι. Είναι εκπληκτικό, μπράβο σου. Να είσαι καλά. Πάρη, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί εσύ και ο άντρας μου δεν τα πάτε καλά? Ίσως επειδή δεν συμπαθεί ανθρώπους σαν και εμένα. Ξέρεις, είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι... γκέι. Α, δηλαδή, τι, σου συμπεριφέρεται άσχημα? Α, όχι, όχι, δεν μπορώ να πω αυτό. Απλά πριν από μερικές μέρες, παραλίγο να μου σπάσουν το κεφάλι, το χέρι μου ακόμα δεν μπορώ να το λυγίσω από τον πόνο. Δεν κατάλαβα. Πριν από μερικές μέρες, σου λέω, έξω από το εστιατόριο μου την είχαν στήσει κάποιοι και με σαπίσαν στο ξύλο. Λοιπόν, πιστεύω ότι ο άντρας σου έβαλε κάποιους, τους πλήρωσε και ορίστε το αποτέλεσμα. Συγγνώμη. Τι συγγνώμη? Έτσι ακριβώς έγιναν τα πράγματα. Είπαμε, δεν γουστάρεις τους γκέι και μου το λέει και κατάμουτρα, αλλά όχι και να φτάσει και σε αυτό το σημείο, Νατάσα. Συγγνώμη, αλλά ο άντρας μου δεν είναι κανένας γκάνγκστερ για να βάλει ανθρώπους να σε χτυπήσουν. Τι λες τώρα? Μπορείς να μου πεις γιατί νευριάζεις? Μία ερώτηση μου έκανες και εγώ σου απαντάω. Είναι δυνατόν να αναστατώνεσαι τόσο? Πώς να μην αναστατώνω με αυτό που μου λες? Ξέρεις, τελικά πάλι κάποιοι άνθρωποι μας ξεγελάνε. Είχα μια άλλη εντύπωση για σένα. Αλλά από ό,τι βλέπω, τελικά είσαι παρανοϊκός. Νατάσα. Μα πώς να το πάρω δηλαδή, ρε Σιμώνη, που τη στιγμή που είμαστε μαζί με τον Αλέξη. Εσύ τον φωτογραφίζει άλλες γυναίκες γυμνές. Καλά, ρε, νομίζω ότι εν τόσο τρομερό είναι το που έκαμε. Αν ήξερα. Ειλικρινά, αν ήξερα. Ο Αλέξης αγαπάσε πάρα πολλά. Δεν έπρεπε να φοβάσαι για να τόσο να σημαίνει τον πράγμα. Τι είναι όμως σημαντικό, είναι εκείνο που νιώθει. Όχι τούτο. Ξέρω ότι είναι κάτι σοβαρό. Τι όμως με πείραξε είναι ότι μου το είπε. Μου είπε ποτέ ότι του αρέσει να φωτογραφίζει γυμνές. Ήρθε μου λίγο απότομο. Δηλαδή πιστεύεις ότι λαλεί σου τα πάντα? Φυσικά. Υπάρχει ειλικρίνεια μεταξύ μας. Εν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι η σχέση έχει κάτι να κρύψει. Εγώ πάλι δεν το βρίσκω κακό να κρύβουμε κάποια μικρά πράγματα στις σχέσεις μας. Έτσι αφήνουμε τη σχέση να ζωντανή. Δεν είμαστε πάντα ένα ανοιχτό βιβλίο. Νομίζω είναι καλύτερα να αφήνουμε κάποια πράγματα να μην τα λέμε όλα. Κρατούμε ζωντανή τη σχέση. Νομίζεις, ρε Σιμώνη? Έτσι πιστεύω. Τουλάχιστον δεν με εμένα. Μόλις σε χώρισα, ναι. Νομίζεις ότι έπρεπε να είμαι τόσο ειλικρινής μαζί του? Να μην του λαλώ πάντα την αλήθεια και έτσι να είμαι ο εαυτός μου? Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι έτσι ακριβώς είμαι με τον πρώην άντρα μου. Και κοίτα την κατάληξή μας. Δεν αφήκαμε τίποτα για το μετά. Καταλάβεις τι θέλω να σου πω?
Μπορεί να έχεις δίκιο. Μπορεί να είμαι από εκείνες τις ηλίθιες που πιστεύουν ότι ακόμα υπάρχουν τέλειες σχέσεις. Λοιπόν, εγώ να σας αφήσω. Νομίζω ότι έχετε πολλά να πείτε. Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι προδώνω τη Μαρία με τούτο που κάνω. Ξέρω ότι ακούγεται απέσιο, αλλά εννοώ το. Που την άλλη νιώθω ότι πρέπει να σταματήσω το παιχνίδι με τον Αλέξη. Ο μόνος λόγος για να συνεχιστεί το παιχνίδι είναι αν ξέρω ότι η σχέση της Μαρίας και του Αλέξη θα επηρεαστεί. Κατά κρύβια, τούτος θα είναι άλλος ένας καινούριος κανόνας του παιχνιδιού. Δεν μπορώ να συνεχίσω το παιχνίδι και να ξέρω τι υποφέρει η Μαρία. Αποφάσισα. Αν αντιληφθώ κάτι τέτοιο, το παιχνίδι τελειώνει. Κοιτάξτε, το ξέρω ότι έχετε κάθε διάθεση να μας βοηθήσετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά ειλικρινά, επειδή όλο αυτόν τον καιρό δεν έχουμε κάνει κάποια ιδιαίτερη πρόοδο, πιστεύω ότι είναι καλύτερα να σταματήσουμε εδώ. Τι να σας πω. Αυτό κι αν είναι έκπληξη, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι κάναμε κάποια πρόοδο. Αλλά τέλος πάντων, μπορείτε να κάνετε ό,τι νομίζετε εσείς σωστό. Απλά να σας υπενθυμίσω αυτό που έχουμε πει στην πρώτη μας συνάντηση. Θα πρέπει να αποφασίσουμε και οι τρεις μας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κοιτάξτε να δείτε, συμφωνώ κι εγώ με τον Ανδρέα. Αυτό που γίνεται εδώ σε κάποιους ανθρώπους λειτουργεί, σε κάποιους όχι. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν αισθάνθηκα άνετα με τις επισκέψεις μας εδώ. Αντίθετα, νομίζω ότι το μόνο που καταφέραμε ήταν να βρισκόμαστε συνέχεια σε αντιπαράθεση και να τσακωνόμαστε. Και αυτό σας τρόμαξε. Ναι, κατά κάποιον τρόπο, δεν μπορεί να μας τρομάξει. Ναι. Σε ποιον άρεσε να τσακώνετε συνεχώς. Ναι, αλλά θα πρέπει να λύνετε τα προβλήματά σας. Κοιτάξτε, δεν θέλω να το συζητήσουμε τώρα αυτό. Εντάξει, αποφασίσαμε και οι δύο να σταματήσουμε. Το μόνο πράγμα που ξέρω είναι ότι κάθε φορά που ερχόμασταν εδώ δεν ήταν παρά ένα χάσιμο πολύτιμου χρόνου και λεφτών. Εγώ δεν θα το έλεγα χάσιμο χρόνο, αλλά το βρήκα πάρα πολύ οδυνηρό. Ναι, είναι πολύ οδυνηρό όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα. Αλλά αν δεν το λύσεις, θα είναι πάντοτε εκεί. Δεν είπαμε ότι το αποφεύγουμε. Φυσικά και γνωρίζουμε ότι έχουμε πρόβλημα. Και φυσικά εσείς δεν μπορείτε να μας καταλάβετε, γιατί δεν είστε στη θέση μας. Το μόνο που ξέρετε να κάνετε είναι πώς να μας παίρνετε, να μας κόβετε σε κομματάκια και μετά να προσπαθείτε να επανενώσετε αυτά τα κομματάκια με το να μας δίνετε διάφορες προτάσεις και συμβουλές που όταν αυτές δεν φέρουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα, μας ξανακόβετε ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό κάνετε. Ανδρέα, ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ο ένας τον άλλο. Ήρθατε εσείς οι δύο σε μένα και ζητήσατε την επαγγελματική μου βοήθεια. Δεν σας έχω φέρει εγώ εδώ με το ζόρι, ε. Κι αν σας πρόσβαλα είτε με τα λόγια μου είτε με... Ας τα αφήσουμε όσο εδώ, εντάξει. Δεν είπε κανένας ότι μας έχετε προσβάλει. Αντιθέτως, θέλαμε να έρθουμε να σας το πούμε προσωπικά και να σας ευχαριστήσουμε για ό,τι έχετε κάνει για μας μέχρι τώρα. Εντάξει. Καλό σας απόγευμα, κυρία μου. Αχρίαστο να κάνει ένα ζευγάρι τέτοια θεραπεία. Δεν προσπαθούν να σε βοηθήσουν. Το μόνο που επιδιώκουν είναι να σε κάνουν να νιώθεις άσχημα. Ναι, αυτό θέλουν. Αυτό είναι. Ίσως να πρέπει να νιώθεις άσχημα για να πιστεύεις ότι μόνο αυτοί μπορούν να σε βοηθήσουν για να σου τρώνε τα λεφτά. Αυτό θέλουν. Λεφτά από φτωχούς ηλίθιους που νιώθουν φοβισμένοι σε κάποια φάση της ζωής τους. Απλοί νομίζουν ότι είναι. Πάω στοίχημα ότι και αυτοί έχουν ένα προβληματικό γάμο. Και το χειρότερο είναι πως οι συγκεκριμένοι δεν πρέπει να είναι καν παντρεμένοι. Τι γυναίκα, Θεέ μου. Η Νατάσα και εγώ είμαστε καλά. Θα γίνουμε καλά. Στο μέλλον είμαι σίγουρος ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Θα γίνουν καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Εντάξει, ήρθε ο ελεκτής. Κλέφτηκε μας κανένας. Ήταν πολλά κουρασμένος.
Πιάσαν κάποια χαρτιά. Ω, ούλανα μια χαρά, είμαι σίγουρος. Να μας φέρει report την άλλη εβδομάδα. Πολύ ωραία. Άρα μπορούμε να ξαναρχίσουμε τις δουλειές μας. Ναι. Να γιορτάσουμε και τίποτα άλλο. Όχι. Λοιπόν, εγώ πρέπει να πάω, έχω μια δουλειά. Πληρώνω. Τέφια. Όχι. Έλα, Αντίνα. Έλα, Ανδρέα, μα ευτυχώς που σε βρίσκω. Α, τι γίνεται. Τίποτε, ξέρεις... Ήθελα να σου πω... Να μου ευχηθείς. Να σου ευχηθώ. Για ποιο πράγμα γιορτάζετε κάτι. Ήθελα να σε ρωτήσω αν ξέρεις που είναι η Νατάσα. Έπιασα την προηγουμένως τηλέφωνο και ένα απάντησε, ξέρεις που είναι. Πρέπει να πήγε στο σούπερ μάρκετ, κάνουμε τραπέζι απόψε. Γιορτάζετε κάποιον επέτειο? Όχι, τίποτα δεν... εντάξει, θα της πω ότι την ήθελες, εντάξει. Άντε, γεια. Εντάξει, Ανδρέα μου, γεια. Ανδρέα. Τι? Ξέρεις τι έγινε σήμερα στην αιθούσα 3 που εδίκασα? Τι? Χάθηκαν 6 φάκελοι υποθέσεων. 6. Πρέπει να τα ξανακάμουν όλα από την αρχή. Δεν φαντάζομαι ότι δικάζεις εσύ στην αιθούσα 3. Παρακαλώ. Ανδρέα, μπορείς σε παρακαλώ να έρθεις που το εστιατόριο είναι επίγον. Α, τώρα πάω σπίτι. Ανδρέα, σε παρακαλώ, έλα πρώτα από το εστιατόριο και ύστερα πάει σπίτι. Ρε Παύλο, αν είναι κάτι που αφορά το δάνειο, το συζητάμε αύριο. Ξέρετε, με περιμένει και η Νατάσα. Νομίζεις ήταν επιμένω, δεν ήταν επίγον. Έχω πρόβλημα. Είμαι σίγουρος ότι η Νατάσα μπορεί να περιμένει και ώρες. Δύο ώρες! Μα... τι στο διάλογο συμβαίνει επιτέλους, θα μου πεις. Να ζήσεις, Ανδρέα, και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως και όλοι να λένε να ένα σοφός. Να ζήσεις, Ανδρέα. Πολλές πολλά. Δεν το περίμενα, οφείλω να ομολογήσω. Ήταν έκπληξη. Ναι, το κατάλαβα. Πότε το κατάλαβες? Και όταν τον ερώτησα γιατί γιορτάζετε κάτι, απάντησε μου με απογοήτευση. Όχι, τίποτε. Μα είχαμε σε έτσι πράγμα. Γιατί ένιωσα πάρα πολύ άσχημα. Ήθελα να το ευχηθεί κάποιος, αλλά δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Λυπήθηκα τον, αλλά τι να έκανα. Το βλέπω, ναι, είναι ολοφάνερο. Τι να έκανα. Λοιπόν, παιδιά, θα πω εγώ κάτι σοβαρό τώρα. Οι κοπέλες ίσως να μην το ξέρουν, αλλά στο λογιστικό έλεγχο που είχαμε στο εστιατόριο, πήγαμε τέλεια. Τούτον οφείλεται στο Αστέρι Ματσαμέ, το λογιστή μας. Γρηγόρη, ευχαριστούμε. Γεια σου, Γρηγόρη. Ναι, φυσικά, στο Αστέρι μας. Στο λογιστή που είναι πάντα αλάνθαστος. Εναι, έτσι, αγάπη μου. Ναι, παιδιά, σας παρακαλώ, σταματήστε να πίνετε στεριά μου, γιατί υπόψη με θα με δωρίζαν το σακό του box. Τώρα που το λες, είναι ένα σχημή ιδέα. Συμβαίνει κάτι να βλέπεις συνέχεια. Εσύ να μου πεις. Δεν είσαι λυπημένη. Όχι, απλώς, ξέρεις, κουράστηκα μέχρι να το οργανώσω όλο αυτό. Πάω τουαλέτα. Είπα, πάω τουαλέτα. Εντάξει, μάνα μου, πείτε, δεν είναι να μας το λαλείς. Οκ, πάω.
Άρη, το γλυκό έτοιμο. Ορίστε, κύριε Παύλο. Τέλειο. Άρη, ευχαριστώ. Α, είμαι επαγγελματίας. Άσχετα αν έχει τα γενέθλια του σήμερα ο... Εντάξει, καταλαβαίνω. Ευχαριστώ. Να λείπουν τα σχόλια. Δεν είπα και τίποτα. Φίλε μου. Έλα, λες. Το θέλετε φυσικά λευκό? Τόσο γρήγορα. Νέα Θέραμετ Perfect Express White. Για ορατά λευκότερα δόντια. Νέα Θέραμετ Perfect Express White. Φυσικά λευκά δόντια. Τι νέα μας φέρνει η Kinder έκπληξη? Έρχονται ο Asterix και οι Vikings και δίνουν χαρά στα παιδιά σας με τις νέες εκπλήξεις της Kinder έκπληξης και την καλή σοκολάτα Kinder. Kinder έκπληξη. Το πιο διασκεδαστικό σνακ. www.play65.gr. Τάβλη στο ίντερνετ με πραγματικούς παίκτες από όλο τον κόσμο. Την εκπομπή σας προσφέρουν τα παιδικά πανάκια Λίμπερο. Mobile Hits. Ένα και μαζί θα πάμε μακριά σ' όλα τα ταξίδια εσύ. Δεν είναι τώρα πια εδώ, φωνά φωνάζω, τρέμω τα κρίσω. Δεν είναι τώρα. Ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανες απόλαση. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω. Έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Γύρνα ξανά σε μένα. Είσαι στις πλέβες μου αίμα. Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο, καθόσουνα στο διπλάνο φρανείο. Ολυμπιακοί αγώνες Αθήνα 2004. Ζήστε τις καλύτερες στιγμές των Ολυμπιακών Αγώνων που έγιναν στην Αθήνα μέσα από τη νέα προσφορά της Κυριακάτικης Σημερινής. Αθήνα 2004. Τέσσερα συλλεκτικά DVD για τις 17 ημέρες περηφάνειας. Τελετή έναρξης. Οι καλύτερες στιγμές των αγώνων. Οι Έλληνες αθλητές στις καλύτερες στιγμές. Τελετή λήξης. Μια τετραπλή προσφορά σε πολυτελή θήκη. Αυτή την Κυριακή μη χάσετε με την εφημερίδα Σημερινή το τρίτο DVD της σειράς στην τιμή των 5 λιρών και 90 σεντ επιπλέον. Η προσφορά ισχύει μόνο με την αγορά της εφημερίδας. Πες αγαπώ με μήνυμα MMS. Σίτα Mobile Vodafone. Τα λέμε. Για να προλάβετε το κρυολόγημα χρειάζεστε βιταμίνη C, τζίνσενγκ και ψευδάργυρο. Δηλαδή χρειάζεστε Red Kuga. Το Red Kuga προστατεύει από το κρυολόγημα και απαλύνει τα συμπτώματά του. Red Kuga. Το υπερθέαμα ξανάρχεται και πάλι Citroën καταπλήσει με υπερθέαμα προσφορών. Η υπέροχη Citroën C1 από 5.600. Η Sportive Citroën C2 από 6.800. Η χαριτωμένη Citroën C3 από 6.300. Η προηγμένη Citroën C4 από 7.300. Θα εκπλαγείτε τι μπορεί να κάνει η Citroën. Κυρία Ανδρέα,
Εκ μέρους μου και εκ μέρους του προσωπικού σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Μπράβο, ευχαριστώ. Και είναι καταπληκτικό ένα κρίμα να το φάμε. Κάτι που λέω πάντα είναι ότι δοκιμάστε το και θα αλλάξετε γνώμη. Φυσικά για αυτό το υπέροχο γλυκό είχα μία βοήθεια. Ένα χεράκι, ας πούμε, που με βοήθησε αρκετά. Λοιπόν, σας το παρουσιάζω αυτό το γλυκό με το όνομα «Το μυστικό της Νατάσας». Εσύ νομίζεις ότι έχεις κάτι να μου πεις? Εγώ? Ναι, εσύ. Σκέφτου το. Ή θέλεις να μου πεις ότι ένες ζήλεψες που μας είδες μαζί? Μπορεί να είμαι τέλειο σε όλα, αλλά κάνω και λάθο. Μπορείς να μου πεις, παρακαλώ, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Παύλο, τι έγινε? Μέχρι τώρα.